Καλησπέρα από το Κάρβουνο. Είμαστε εδώ για το πρωτάθλημα της Master League. Λοιμός εναντίον εναντίον Κουρκούτες BC. Στο 2-0. Μάλλον στο 0-2 είναι οι Κουρκούτες. Έχουν κάνει ένα μέτριο ξεκίνημα. Καθώς υπάρχουν, έχουν πολλές ελλείψεις και αναλογούν σε μια σαν καλύτερο δεύτερο γύρο. Το παιχνίδι ξεκινήσει με τρεις άστοχες επιθέσεις. Παρακαλωχή έχουν οι Γηβεδούχοι με τον Αντωνόπουλο. Δίνει μέσα τον Κραμπογιάννη. Θα κάνει λάθος, κατοχή για Κουρκούτες. Διαδρύει άστοχο από τον Αγόπουλο. Τον αδρέξει τώρα λιμός. Δεν βγάζει με βιασμό, θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Καταπληκτική πάσα με φάλτσο νομίζω ήταν τον Αντωνόπουλο. Αν τα κάλαβα καλά πρέπει να το ξαναδώ λίγο στο replay. Άλλαξε τελευταία στιγμή την απόβασή του. Θα βασάρει μέσα, έβαλε φάλτσα στην μπαλά και έβαλε φάλτσα κατά το συμπέστη του 2-0. Υπάρχει ελεύθερο τρίποντο για τον Βεϊσάκη, αυτό θα αστοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound. Περίεργο τελείωμα. Τώρα κατοχή έχει η Λιμόζ. Συνδιπλώνει το ρεύμα στο συνδυασμό, στο διαδύο. Άστοχο το σουτ από τον Γαβουλά. Ωραία προσπάθεια, το καλάθι δεν θα έρθει, ήταν καλή η προσπάθεια του Αρτινού. Λιμώζουμε ξανά στην επίθεση τώρα. Τρεντογιάννης. Ελεύθερος είναι ο Αντωνόπουλος, διστάζει. Στη γωνία είναι ο έτερος Αντωνόπουλος. Αντωνόπουλος, Βασίλης και οι δύο. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορούν να εξαδέρθουν. Μπάλα πάει μέσα. Παπαδόπουλος δεν μπορεί να ευστοχίσει. Τώρα ο Ρακόπουλος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Περνάει από την μπροστά του. Φοβερή ασίστ και το καλάθι από τον Νικητάκη. Είναι ωραία την μπάλα έξω από το τρίποντο. Έκανε μία τρίπλα και σκόραρε με δεξί. Lay up, δύο όλα. Αντωνόπουλος. Βαβιλάς, γυρίζουν ωραία την μπάλα. Η Αντωνόπουλη μεταξύ τους. Ο Αντωνόπουλος ο Βασίλης με το 9. Θα κάνει τη λάθος πάσα. Νικητάκης για άλλο ένα δεξιλεϊά που δεν κατάφερε. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι παιδούχοι με τον Τρεντογιάννη. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει. Η μπαλά απ' έξω είναι για, το, για τη Λιμόζ. Πάμε λίγο να μπερδευτούν εδώ οι Αντωνόπουλοι. Πώς ότι είναι άστοχο, ρυπάνω ο Ακόπουλος.
Θέλει να βρει όλο το γήπεδο, πατάει πάρα πολύ δυνατά. Πηδάει πολύ ψηλά και τελειώνει τη φάση. Πόντο τον Ιαντονόπουλη. Μπαλά πάει μέσα, ωραίο τελείωμα με το αριστερό και γαλάθι από τον Παπαδόπουλο, βαλικαρίσιο γαλάθι εδώ. Σοφαρίζει 4 όλα. Εκεί περνάει για τους γηπεδούχους. Και τώρα Ελεμός έχει την κατοχή. Ωραία έξτρα πάσα, γυρνάνε ωραία την μπάλα. Επίσης στους Λιμός βρίσκουν ελεύθερο τρίποντο με τον Εδαβιλά, αλλά αυτός δεν έφτει, εκείσοι θέλουν να τρέξουν πάλι οι φιλοξενούμενοι, αλλά κόβουν προς στιγμής. Έφτασε η Λιμός. Υπάρχει τρίποντο άστοχο από τον Βαϊσάκη, αλλά υπάρχει αμυντικό φάουλ που έχει κάνει ο Λαδιάς. Ο Τριαντογιάννης βγάζει έξω τον Αντωνόπουλο, πατά για τρεις. Ο τρίποντο είναι άστοχο, ο Νακόπουλος μαζεύει το αμυντικό rebound. Πατάει στον Μαρτινό. Υπάρχει και τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο από το Βεϊσάκη. Rebound για τη Λιμός και θέλει τώρα ο Αντωνόπουλος να τρέξει, βρίσκει φοβερή πάση στον Παπαδόπουλο. Το τελείωμα ήταν εξαιρετικό, κέρδισε και το φάουλ. Πάει στη γραμμή για μια βολή. Όλα τα λεφτά, η γρήγορη πάση του Αντωνόπουλου ξεκλείδωσε την άμυνα. Έβγαλε μόνο τον Αντωνόπουλο. Αυτός δεν είχε κάτι άλλο να κάνει από να τελειώσει τη φάση. Επανάληψη στη βολή. Έχει μπει γρήγορα ο Νακόπουλος. Βγαίνει για τρεις. Αστοχή, rebound, Νακόπουλος όλη τη φάση. Και τώρα να βγει, να τρέξει. Πατάει δυνατά, αριστερό. Λέει up από τα δεξιά. Σκοράρει ο Λαδιάς. 3-30 ακόμα την λήξη. Ωραία πάσα για τον Αντωνόπουλο, αυτός χάνει ένα εύκολο καλά. Βολές είναι ο Παπαδόπουλος. Το σκορ είναι 8-6 για τη Λιμός. Και τώρα 9-6 με τον Παπαδόπουλο να ευστοχεί και στις δύο βολές. Αυτινός έξτρα πάσα στο διατρίσιο από τον Νικητάκη. Προσθέτει με άστοχο. Ο Νακόπουλος σώζει την κατοχή. Λαδιάς, Αρτινός, διατρίς. Άστοχο. Θέλουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι.
6. Μακόπουλος για 3. Αστοχή, Αντωνόπουλος στο rebound. Θέλει να βρει τον Παπαδόπουλο, πατάει πάρα πολύ δυνατά. Κάνει εξαιρετικό τελείωμα ο Παπαδόπουλος και σκοράρει 13-6. Μπάλα πάει μέσα. Ρεϊσάκη θα φέρει για τον Αρτινό, αφού φέρνει την επαφή. Χαμηλά το φάουλ. Το πρώτο μόλις για τους γηπεδούχους, 4 έχουν φιλοξενούμενοι. Πλαδιά, αριστερό λεϊάπ, σκοράρι. Κάνει στον ύπνο την άμυνα των γηπεδούχων. Σε χάρη το 13-8, Λαδιά. Παπαδόπουλος. Μπαλά πάει μέσα στο Κωνσταντινόπουλο. Παντανόπουλος, Παπαδόπουλος, Παντονόπουλος. 3 δεύτερα έχει κάνει ο Κωνσταντινόπουλος. Έχει ξεχαστεί στη ρακέτα και έκανε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Ο Ιωνακόπουλος κάποιος εκεί περνάει για τη λιμούς. Ο Βαδόπουλος για 3. Το βάζει ασάλιο, τον μπήκε. Είχε ξεκινήσει ζεστά από Βαδόπουλος. Προσποιείται, πάει για μια φοβερή πάσα, αλλά δεν περνάει η πάσα του. Ο Λιμός συνεργάζεται εξαιρετικά. Στην επίθεση εδώ υπάρχει λάθος στο Παπαδόπουλο, πατάει την baseline. 40 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκόρ είναι στο 16-8. Μουκουτάκης ψάχνει τη λύση για την επίθεση, τώρα θα περάσει κεντρικό διάδρομο. Όσο του δεν ήταν καλή, μένει 25 δεύτερα, μία επίθεση ακριβώς. Όλοι για τη Λιμός. Κερδίζει το χρόνο και σκοράρει 18-8, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκινάει το 4-10 εδώ στο Κάρβουνο. Έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα, υπέστη της Λιμός. Προβούνται το 18-8. Τώρα στην επίθεση είναι οι Κουρκούτες και βρίσκουν σου 3 πόντων. Άστος είναι το σούτ από τον Χαρουμπάλη. Αντωνόπουλος μέσα στη γωνία, το παίρνει. Αστοχή, Μακόπουλος στο αμυντικό. Τρέχει όλο το γήπεδο, φάουλ χαμηλά πριν πάρει τα βήματα. Και ο Σταριαδής, ο Νακόπουλος του σούτου είναι κακό. Αντωνόπουλος τώρα θέλει να τρέξει.
Χαμηλάς. Το post. Ο Κωνσταντόπουλος βάζει για τον Δαβιλά. Τρίποντο του Λελές, άστοχο. Παλεύει για το ψηφικό rebound ο Κωνσταντόπουλος, αλλά δεν μπορεί. Η κατοχή περνάει στους κόκκινους. Νικητάκης δίνει στον Αγόπουλο. Ωραία σταυρωτή από τον Αγόπουλο, αλλά υπάρχει. Ψήλα φάνηκε καθαρή η φάση. Ωραία. Θα είναι σίγουρα κάτι παραπάνω, ήταν πολύ κοντά. Υπάρχει φάουλ. Τη γραμμή ο Αγόπουλος για δύο βολές. Στο χώρι rebound επιθετικό τα Ρούμπαλης τελειώνει τη φάση ο forward τον Γουρκουτό την επίθεση τώρα λιμούνου τον Αντωνόπουλο υπάρχει τρίποντο Φιλελές πηδάει πολύ ψηλά ο Κωνσταντόπουλος. Η κατοχή παραμένει για τους Κυπεδούχους. Ωραία προσπίση. Του διατρίου. Το πρώτο σουτ. Του σταμάτη. Του λαμβάνει τον διασμό. Του φιλοξενούμενοι και τα καταφέρνουν το επιθετικό ριμπάνι του Νακόπουλου. Time out. Επιστροφή μα εδώ. Time out. Ουσία να αγαπάτε είναι το σκορ για τη Λιμός. Μέσα, πασάρει την κατάλληλη στιγμή. Ωραία, σταστή πάσα. Το γαλάθι όμως δεν θα έρθει από τον Νικούτα. Από το Σαμάτι, συγγνώμη.
αποδοχή είναι για τη Λιμόζ. Βρίσκουμε τρίποντο η Βεδούχη. Μετά από ώρα κάνουν το 24-15. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πολύ ωραία κίνηση του Κωνσταντόπουλου. Με δεύτερη προσπάθεια σκοράρει ο νεαρός. 6-15. Διαφορά στους 11. Παίζουν με πολύ όρεξη οι παιδούχοι. Θέλουν να τρέξουν το παιχνίδι. Και θα καταφέρουν μέχρι στιγμής. Κακόπουλος ελεύθερος είναι τώρα, διστάζει. Λαδιάς. Γυρνάνε την μπάλα οι Βουργούντες. Μαγόπουλος έχει επιδείξει στο Θεό μετά τον άστοχο τρίποντο. Πήρε το επιθετικό rebound. Σκόραρε, πρόλαβε το χρόνο και κάνει το 26-17. Παίζει με όρεξη ο νεαρός. Βγάζει για την άμυνα και σκοράρει κιόλας. Κάνει το 28-17. Μέχρι μέσα. Φάουλ επιθετικό. Το έχει κάνει ο Νικητάγης. Έξω, ο Νακόπουλος είναι κάτω από το καλάθι. Βρίσκει έξω, πάσα στη γωνία, υπάρχει σου τριών πόντων. Δεν είναι καλό το σου, τον Νακόπουλος παίζει όμως καλή άμυνα. Βγάζει φοβερή πάσα, ωραία προσπίση. Ωραίο καλάθι εδώ για τους Κουρκούτες. Ο Βεϊσάκης ήταν αυτός που σκόραρε για δύο. Τώρα η Λιμός στην επίδεση. Κερδίζει το φάουλ. Φλελές. Το βάζει αυτή τη φορά Φλελές και δείχνει το μπάγκο της ομάδας σου. Αρτινό τώρα κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Νακόπουλος για τον Αρτινό που θα σουτάρει. Ούτε τώρα τρίποντα για τους Κουρκούτες. Τον Λελές την φορά δεν σουτάρει, τώρα θα σουτάρει όμως σου λέω σου Λελές. Άσε αυτό που σουτάρει αυτή τη φορά. Το Κωνσταντόπουλο. Σου λελές και πάλι. Άστοχος. Λαδιά στρέχει το γήπεδο. Παλάθι.
άμυνα την πλευρά. Είναι χαμηλή όμως με τα πόδια του Αντωνού. Σου φιλελέ, ο Λαδιάς κλέβει στα αριά 2. Να το πλους άλλο ένα επιθετικό rebound. Τρίποντο ούτε τώρα εύστοχο για τους Κουρκούτες. Το έχασε ο αφύλακτος Νικητάκης. Αντωνόπουλος, Σταμάτης, όχι ωραία από Σαντόπουλος. Το τελείωμα του δεν ήταν καλό. Αρτίνος πασάρει την κατάλληλη στιγμή. Όμως ο Νικητάκης θα πάσει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Ένα λεπτό ακόμα και λύσει τους χρόνους. Ο Σαντόπουλος, Σταμάτης, Αντωνόπουλος. Ξενούμενοι, ο Νακόπουλος είναι μόνος με το καλάθι. Θα σκοράρει. Στην ψηλά, επιθετικό είναι το φάουλ. Κινητό σκριν, κάνει ο Κωνσταντόπουλος. Για Κουρκούτες είναι τώρα δεν μπορούν να βάλουν ένα τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Αντωνόπουλος κατεβάζει 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Προσποιείται ο Τεντογιάννης και ρίζει φάουλ. Θα στη γραμμή για δύο βολές ακριβώς στη λέξη του χρόνου. Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι άλλο πέρα από τις βολές. Για να λέξει το ημίχρονο. Τεντογιάννης είναι στη γραμμή, η πρώτη είναι εύστοχη. Μέσα και η δεύτερη, τέλος του. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Κάρβουνο. Σε αυτό το προβάδισμα για τους γηπεδούχους με 12 πόντους. Αντωνόπουλος τώρα παίρνει την μπάλα, πασάρει εξαιρετικά στον Τεντογιάννη. Ανάποδο λέει άπια καλάθι. Και φάουλ, θα είναι σε γραμμή. Ο Βεϊσάκης έχει συνδεθεί με το καλάθι, έχει τη γραμμή και σκοράρει για την ομάδα του. Τώρα ο Παπαδόπουλος θέλει να απαντήσει, το σούτ είναι άστοχο. Λαδιάς, δύσκολη προσπάθεια, Τεντογιάννης. Το rebound
μπάλα. Πανόπουλος εξτραπάστα. Κούπια τρεις, εύστοχο. Βαβιλάς ήταν ελεύθερος, το πήρε και σκόρανε. Εξτρα πάσα, Παντονόπουλος. Ο Παδόπουλος της Γαλλία με τον Γουργούτες. Παντονόπουλος για τρεις. Θα αφηθήσει. Λαδιά Θερμπάου. Νακόπουλος Μαρτινός. Παράλληλα να πήρε ένα πολύ περίεργο καλάθι. Πασάρι του Παπαδόπουλου. Πολύ ωραίο κόψιμο και ωραίο τελείωμα. Σκοράρει για δύο. Σακόπουλος εξαιρετικό ριμπάουντ με το άστοχο λιάπ του Νικητάκη. Νακόπουλος περνάει εξαιρετικά και τελειώνει τη φάση. Σαντογιάννης πατάει και σκοράρει. Δύο είναι άστοχο. Βαβιλάς κερδίζει, όχι υπάρχει θετικό φάουλ. Πάσα, ο Λαδιάς τελειώνει την πάση. Παραλίγο, ναι, θα κάνουν τελικά λάθος. Εδώ η υπέρταση της Λοιμός. Καλή άμυνα από τους Κουρκούντες. Νακόπουλος, Ασάρι, την κατάλληλη στιγμή. Φάουλ υπάρχει, το έχει κερδίσει ο Βίνιος. Δεν ξέρω αν είναι ψηλά ή χαμηλά. Το σούτ με το φάουλ πάει στη γραμμή ο Βίνιος για δύο βολές. Thank you.
Χρονόπουλος. Πασάρι για το Χρονόματο. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει. Με την κορυμπάω, ο Ναχόπουλος θέλει να τρέξει και δίνει φάουλ. Δεξί διάδρομο, τελειώνει με το δεξί χέρι. Ο Τρεντογιάννης παλεύει, υπάρχει φάουλ. Πολλές για τον Τρεντογιάννη. Πάσα, Αρτινός δεν μπορεί να ευχηθήσει τον Ακόπουλο, πάλι παλεύει για την επιθετικό rebound. Δεν μπορεί να το πάρει για τον Ακόπουλο. Για τρεις, άστο εκεί. Ελεύθερο τρίποντο από την απέναντι πλευρά, Ανακόπουλος επιθετικό rebound. Σκοράρει και πάλι ο Ανακόπουλος που πηδάει στο Θεό. Έχει μαζέψει σίγουρα καμιά δεκαπενταριά rebound. Τα περισσότερα είναι επιθετικά. Η φορά έχει πέσει στους 10, 45-35. Μαβιλάς. Πασάρει και τον Σουλελέ. Το τρίποντο είναι άστοχο, ο Ανακόπουλος θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Δύο στέπα από τον Ανακόπουλο. Άστοχο τρίποντο του Σουλελέ. Αρτινός, Πασάρου, κατάλληλη στιγμή. Στρεβεί μετά με time out. Ακόπουλος κλείνεται. Βρίσκει πάσα. Τον Νεσκεύη. Στην διαδίδα από τον Μεδινό. Περιμένουμε να δούμε τι έχουν αποφασίσει. Οι διοικητές η μπάλα είναι οι Αγκουρκούτες κατά το καλάθι με τον Ανακόπουλο. Προσπίτω Αρτινός, πασάρι, ωραία. Αλλά ο Βίνιος δεν μπορεί να σκοράρει ένα εύκολο καλάθι. Θα βάζουμε τον εαυτό του. Παίρνει το screen μέχρι μέσα. Απίστευτο καλάθι από τον Δαβιλά. Πετάξε την μπάλα εκτός ισορροπίας, κέρδισε το φάουλ. Σκόραρε και πάει στη γραμμή για μια βολή.
κατοχή παραμένει για το Λιμός. Το αποκαλάθι είναι ο Δαβιλάς, έτοιμος να επαναφέρει. Καλή άμυνα από τον Αγόπουλο. Τζάμπολ στη φάση. Μπάλα περνάει για... Όχι, είναι για τη Λιμός ακόμα. Βελάκι δείχνει γηπεδούχου. Δαβιλάς. Λάθη δεν μετράει. Ανέμπαινε τώρα η κατοχή. Περνάει στις Κουρκούτες. Ευκαιρία να μειώσουν 1-30. Ακόμα για τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Αφόπουλος Βίνιος για 2 με ταμπλό άστοχος. Σταμάτησε το αμυντικό rebound. Είναι στον Σουλελέ. Λαλής κατεβάζει, δίνει για το Θαμάτη. Μαζιλάς στην την μπάλα, παίρνει αριστερό κεντρικό διάδρομο. Θαμάτης, το πώς, τα αργά, βασανιστικά. Φοβερή κίνηση. Αλλά το καλάθι δεν μπαίνει, τα βάζει με τον Αγκόπουλο εδώ ο Θαμάτης. Ο Αγκόπουλος τρέχει ακόμη μια φορά, θα τον άνομο και κερδίζει φάουλ. Στη γραμμή βλέπω να μην πηδάνε, κάτι έχει δώσει ο ρεφ που δεν έχω... μάλλον ανταθλητικό, είναι, έχει δώσει ανταθλητικό φάουλ. Θεώρησε σχεμένο να κόψει τον ευθυνδιασμό του Νακόπουλου το φάουλ. Παρ' όλα αυτά ο Νακόπουλος πετάει στα σκουπίδια αυτό το φάουλ και τις δύο γολές. Το κύμα παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Νακόπουλος δεξιά στον Αρτινό. Δύο γκέλ στο Στεφάνι. Τρίτο. Αμένε κύριε για τις Κουρκούτες. Σουλελές από την απέναντι πλευρά για τρεις άστοχος. Λάθος για τους κόκκινους. Η κατοχή περνάει στους γηπεδούχους. Όλα για τη Λιμός. Δύσκολη πάσα από τον Δαβιλά. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουνο. Ο Κουρκούτης θα χρησιμοποιήσει τον Ακόπουλο για 2, άστοχος. Η περιοχή με τον Αντωνόπουλο τώρα πασάρει μέσα και τον Κωνσταντόπουλο. Αντωνόπουλος και πάλι δίνει και τον Κωνσταντόπουλο. Αυτός κατευθείαν φτάρει για 3. Rebound επιθετικό. Αντωνόπουλος, Αντωνόπουλος στο αμυντικό rebound. Ωραία αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους. Σκοράρουν για 2 κοινωνίες στους 11. Αντωνόπουλος. Εκεί πάσα από το Σταμάτη, ο Αγκόπουλος κλέβει, Αρτινός, φάουλ του Σταμάτη.
Το βάζει ανάσα για τους κουρκούδες, 48-40 το λεπτά ακόμα. Παντονόπουλος τρίποτα το σουλελέ άστοχο. Παντονόπουλος πολύ ψηλά. Θέλει να τρέξει, δεν είναι τον Αρτινό. Μακόπουλος είναι ελεύθερος. Αστοχή. Σταμάτης, φοπός, φοπονός. Παντόπουλος, Παντόφ με το Σουλελέ. Σουλελέ φαθάρι εδώ, Παντόπουλο υπάρχει double team. Δεν έχουμε δει το χρόνο, οι παιδούχοι. Βεϊσάκης για δύο. Σταμάτης στο rebound. Πασάρι για το Σουλελέ. Σουλελέ στρέκει το γήπεδο, τώρα ηρεμή. Πάρχει τρίποντο από τον Εμπολόση. Είναι κακό όμως το σουτ. Μπάλα περνάει στους κουρκούτες. Παίρνει αστοχή να κόβουλος άλλο ένα από το rebound. Θα σώσει την κατηγή για την ομάδα του. Βεσάκης το παίρνει. Άστοχος. Ο Παδόπουλος θα έχει περάσει στο παιχνίδι. Παδόπουλος. Παπαδόπουλο. Ωραία ρολάρι. Αριστερό χουκ, μπάλα έξω, επιθετικό rebound. Σουλελές για τρεις. Το βάζει ο Σουλελές και το πανηγυρίζει. 53-40. Μικηταγής. Κάνει το λάθος. Ωραίο φερμπλέ εδώ. Δώσε τα χέρια τους δύο αντίπαλοι. Υπάρχει τζάμπολ. Κατοχή για τη Λιμόζ. Αντωνόπουλος. Σκαφτίζει ο Παπαδόπουλο. Εξαιρετικό τελείωμα από τον δεύτερο. Αρτινός. Για τρεις ο Βεϊσάκης από τον
πάλι το παιχνίδι. Θα το πάρει όμως το τρίποντο. Θα αστοχίσει Λαδιά. Βάζει ωραία το σώμα του, δεν σκοράρει όμως. Αμυντικό φάουλ. Αρδινός. Κοιτάγεις Αρδινός και βαλή. Τρεντογιάννη περνάει ο Κωνσταντόπουλος. Ρεϊσάκης στη γωνία. Το παίρνει το τρίποντο. Θα το βάλει ο Ρεϊσάκης και η διαφορά πέφτει. Λελές ελεύθερος ο Σίγκες του Λελές, συγγνωμή. Ο Βαβιλάς είναι, χάνει και το επιθετικό rebound. Ο Βαδόπουλος Αρτινός χωράρει. Η διαφορά στους 6, 97-51. Από το πουθενά έχουμε τέρμπι εδώ στο Κάρβουνο. Φαίνεται να είχαν καθυσυχαστεί
Η γηπεδούχη, μεγάλο τρίποντα από τον Αντωνόπουλο και time out. 60-51. Στροφή εδώ στο Κάρβουνο, 60-51 είναι το σκορ. 9 διαφορά, είναι 40 ακόμα και τη λήξη. Εδώ και τελικό σκορ 64-53, μεγάλη νίκη για τη Λιμόζ. Καλή νύχτα από το Κάρβουνο.